Κοντά μας ο Μιχάλης Λούτζης. Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία καλησπέρα. Στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπα και εγώ, ότι στην επιστροφή σου στον Προμηθέα, που έρχεσαι με περισσότερες εμπειρίες, αλλά με μεγαλύτερες απαιτήσεις τώρα πλέον από την ομάδα σου, καθώς είσαι ένας από τους πιο έμπειρους παίχτες που έχει διαθέτει ο Προμηθέας, με παρουσία στην Ευρωλίγκα μόνο και μόνο, αλλά μην βάλουμε και τα Final Four που έχεις συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία πλέον. Σίγουρα αυτά τα χρόνια με έχουν βοηθήσει. Έχω αποκτήσει κάποιες εικόνες και έχω συνυπάρξει με πολύ μεγάλους παίχτες και έχω δει και την καθημερινότητά τους μέσα και έξω από το γήπεδο, τον τρόπο που δουλεύουν, αλλά και τόσα χρόνια, τόσα δύσκολα και μεγάλα παιχνίδια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό θα βοηθήσει φέτος και εμένα και την ομάδα να κάνει κάτι καλό. Είδαμε φέτος ο Προμηθέας. Θα ήθελα να μου πεις πώς από την προετοιμασία είστε ικανοποιημένοι, πώς κύλησε η προετοιμασία, είχατε και φιλικά παιχνίδια σημαντικά. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, είναι αλήθεια. Νομίζω τα πράγματα δεν πήγαν στο 100% όπως θέλαμε. Πιο πολύ κάποιοι τραυματισμοί που μας είχαν εμποδίσει από το να είμαστε όλοι τα παιδιά στο γήπεδο και να δουλεύουμε όλη η ομάδα μαζί. Αρκετές προπονήσεις ώστε να βρεθούν οι αυτοματισμοί και το πώς θα συνεργαστούμε ένας με τον άλλον. Αλλά νομίζω τώρα σιγά σιγά που είμαστε όλοι εκεί και έχουμε γυρίσει όλοι, νομίζω σιγά σιγά μέσα από τις προπονήσεις ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε και που πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει όρεξη για δουλειά. Οπότε μένει να το βγάλουμε και στο γήπεδο αυτό. Ο Προμηθέας διαθέτει ένα πλούσιο ρόστερ, ένα αρκετά μεγάλο ρόστερ, που σημαίνει περισσότερο υγιή συναγωνισμό. Σίγουρα, πλέον όπως έχουν γίνει οι διοργανώσεις και το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, με τον αριθμό των παιχνιδιών, αλλά και τη φυσικότητα, ας πούμε, και το που έχει το κάθε παιχνίδι και το πόσο δύσκολο είναι physical το κάθε παιχνίδι και το πόσο καλή αθλητικά και μπασκετικά είναι όλοι οι παίχτες και όλες οι ομάδες. Νομίζω ότι πραγματικά δεν βγαίνει αλλιώς. Και όπως βλέπουμε και πραγματικά όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες ομάδες μεγαλώνουν τα ρόστερ τους, γιατί μόνο έτσι θα βγει χρονιά. Και το έχεις βιώσει κι εσύ και από τον Ολυμπιακό, που Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή, Πέμπτη και δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Είναι επίπονο. Είναι σίγουρα είναι δύσκολο με ταξίδια μαζί. Το δύσκολο είναι ότι πρέπει πάντα να είσαι εκεί και να δίνεις τον καλύτερο σε αυτό και να παίζεις καλά. Γιατί η σημασία έχει νίκη. Κανέναν δεν ενδιαφέρει το πόσο ταξίδια έχεις κάνει, πόσο κουρασμένος είσαι, πόσο έχεις παίξει το προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό που μετράει είναι το επόμενο παιχνίδι, το πόσο καλό θα είσαι, το πόσο καλά θα παίξει η ομάδα και το αποτέλεσμα. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια συνήθεια, όπως είναι όλα τα πράγματα. Δηλαδή προπονείσαι γι' αυτό, προπονείσαι ταξίδια, το συνηθίζεις, οπότε εν τέλει δεν το σκέφτεσαι καν. Ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη στις 2 Οκτωβρίου που αντιμετωπίζετε στο Δημήτριο Στόφαλο στην Νίμπουργκ για το Champions League Basket. Δύο λόγια και για αυτό το παιχνίδι. Πώς πάει η προετοιμασία γι' αυτό, αν υπάρχουν προβλήματα? Όχι, μέχρι στιγμής στο έξοδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η προετοιμασία για το παιχνίδι συνεχίζεται πάρα πολύ καλά. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα μας. Σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Και θέλουμε να είμαστε 100% ώστε να πάρουμε την νίκη. Να πούμε επίσης ότι μετά από αυτό το παιχνίδι στην Ευρώπη την Τετάρτη έρχεται και το επόμενο που είναι με το Μαρούσι. Το Σάββατο ξεκινάει η Basket League, ξεκινάει η δράση γενικότερα. Ναι, πραγματικά ανυπομονούμε νομίζω. Γιατί okay, εντάξει, καλές προπονήσεις, καλές προετοιμασίες, καλά όλα, αλλά όλοι περιμένουμε πώς και πώς τα παιχνίδια, μην κρυβόμαστε. Και τα επίσημα παιχνίδια είναι και διαφορετικά από τα φιλικά, κακά τα ψέματα. Σίγουρα, καμία σχέση. Τα επίσημα είναι επίσημο. Και είναι αυτό που αγαπάμε έτσι. Δηλαδή, μας αρέσει να είμαστε στο γήπεδο, μας αρέσει να παίζουμε, να ανταγωνιζόμαστε και να παίζουμε μπάσκετ πραγματικά.
Μιχάλη, σε προβληματίζει η έλλειψη Ελλήνων παιχτών από το χώρο του μπάσκετ από τη, και γενικότερα από την, και από τη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ λίγη, αλλά και στην Elite League υπάρχουν ξανά, έχουμε, μπήκαν και οι ξένοι αθλητές εκεί να αγωνίζονται, αλλά γενικότερα όμως βλέπουμε ότι πονάει η έλλειψη των Ελλήνων παιχτών. Πώς το βιώνεις? Δεν θα έλεγα, δεν συμφωνώ με αυτό. Πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί Έλληνες ταλαντούχοι παίχτες, ήδη το βλέπουμε. Ήδη από το Super Cup είδαμε το παιχνίδι που έκανε ο Αβδάλλας. Ο Ζούγρης έχει πάρει ρόλο στο Περιστέρι. Ο Άρης με το Λιόπουλο Ματζούκα, όλα τα παιδιά αυτά είναι εκεί πέρα, παίζουν, δείχνουν πράγματα. Αλλά και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Υπάρχουν ομάδες που στην Α2 που πέρυσι πρωταγωνιστούσαν Έλληνες. Επειδή τα ξέρω τα παιδιά και επειδή πραγματικά παρακολουθώ και Elite League, εγώ βλέπω ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, έχει ανέβει. Και τα παιδιά, οι Έλληνες κυρίως, αυτά που κάνουν είναι πάρα πολύ καλά πράγματα. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά. Είναι παιδιά που έχουμε μεγαλώσει μαζί, που παρακολουθούν την πορεία τους, παίζουν αντίπαλοι στα παιδικά και στα εφηβικά και τώρα πρωταγωνιστούν σε ομάδες της Α2 που είτε παλεύουν για άνοδο είτε ανέβηκαν. Οπότε υπάρχει μέλλον, πιστεύεις, και μακάρι να υπάρχει και σίγουρα το βλέπεις και το ζεις ακόμη περισσότερο το μπάσκετ, περισσότερο από ότι το ζούμε εμείς και από μέσα. Και τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε και στον Προμηθέα και στην National League που θα συμμετέχει και γενικότερα όλη η δουλειά που γίνεται και στις ακαδημίες του Προμηθέα, υπάρχει όντως μέλλον στα μικρά παιδιά. Το θέμα είναι πότε θα πάρουν τις ευκαιρίες και τι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο όπως έχεις καταφέρει να φτάσεις κι εσύ, έτσι. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι ότι όσο καλός και να είσαι μπασκετικά, πρέπει να είναι και το μυαλό σου στο σημείο και να είσαι πάρα πολύ δυνατός ψυχικά, ώστε να μπορέσεις να τα απεξέλθεις τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν μπροστά σου. Και σε συνδυασμό με τη δουλειά που θα ρίχνεις στο γήπεδο κάθε μέρα με προπονήσεις, με εκπροπονήσεις και με βάρη, με οτιδήποτε, όταν σου δοθεί ευκαιρία, σε οποιοδήποτε παιδί δοθεί ευκαιρία, θα είναι έτοιμο να δείξει το ταλέντο του και ό,τι μπορεί να κάνει. Επειδή βλέπω και στα πλάνα τον coach Παπαθεοδόρου, θα ήθελα να μου πεις, όχι για να μου πεις αν είναι καλός προπονητής, δεν θα σε ρωτήσω αυτό σίγουρα, αλλά θα ήθελα να μου πεις γιατί κάθε επιστροφή θέλει και χρόνο προσαρμογής, θέλει και χρόνο να μπορέσεις να ξαναβρεθείς, να βρεις τον εαυτό σου και να συμμετέχεις. Πόσο σε έχει βοηθήσει και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, αλλά και γενικότερα και ο κ. Μενουδάκος φυσικά, αλλά και ολόκληρο το team του Προμηθέα. Σίγουρα έπαιξε πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι είναι ο coach εδώ πέρα στον Προμηθέα, στην απόφασή μου εννοώ να έρθω στην ομάδα. Το έκανα ακόμα πιο εύκολο. Οι συζητήσεις ήταν σε πάρα πολύ καλό και φιλικό επίπεδο. Και το γεγονός ότι έχουμε ξανασυνεργαστεί μαζί τόσα χρόνια στις εθνικές ομάδες και συνδυασμό με αυτά που υπόθηκαν στα ραντεβού, έκανε την απόφαση αρκετά εύκολη. Είναι και ένα κίνητρο να αγωνίζεσαι, πιστεύω, και στον Προμηθέα που έχει δείξει όλη αυτή την καλή εικόνα που βγάζει ο Προμηθέας γενικότερα. Γιατί μια ομάδα που στην ουσία είναι επαρχιακή ομάδα σε εισαγωγικά, μπορεί να είναι μια μεγάλη πόλη πίσω. Όμως, Μιχάλη, βλέπουμε ότι τα πήγε πολύ καλά πέρυσι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για λίγο δηλαδή έλειψε να μπει στην τετράδα για ένα σούτ του Τολιόπουλου. Και στην Ευρώπη πάλι επίσης για λεπτομέρειες έμεινε εκτός. Ναι, πραγματικά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπουμε και τα πλάνα του Καστελόκαμπο, δηλαδή το γήπεδο, το προπονητικό του Καστελόκαμπου με την εστία από πίσω που είναι για τα παιδιά, αλλά και τη δουλειά που γίνεται στο αντρικό με φυσιοθεραπευτές, με γυμναστές, με προπονητές, με όλα πραγματικά. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, η οποία δεν είναι μόνο τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή η προσπάθεια γίνεται 7 ή 8 χρόνια, νομίζω, σερί, και είναι στο ίδιο επίπεδο κάθε χρόνο. Οπότε από αυτό μόνο του δείχνει πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Φαίνεται, όλο αυτό βγαίνει στο γήπεδο, η υγεία που υπάρχει από πίσω. Μόνο έτσι, ναι, ακριβώς δεν μπορούσε αλλιώς η ομάδα να πηγαίνει τόσο καλά και να πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμα από πίσω δεν υπήρχε αυτή η στήριξη και αυτή η υγεία. Και είναι νομίζω μεγάλη χαρά να βλέπεις όλο αυτό, γιατί όσοι έχουν έρθει στο Προμηθέας Park καταλαβαίνουν ακριβώς όσα είπες. Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω τώρα και για το χθεσινό μάτς, το μεγάλο ντέρμπι στο τελικό του Super Cup,
που είχες τη χαρά να έχεις συμμετάσχει κι εσύ παλιότερα, πέρσι μάλιστα. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι το χτεσινό. Εντάξει, πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ, πολύ δυνατό. Πραγματικά πέφτανε κορμιά. Καμία από τις δύο ομάδες, ακόμα και είναι φυσιολογικό, δεν είναι στο 100%. Αλλά νομίζω το χθεσινό παιχνίδι μας, πώς να το πω, μας κάνει να προσμένουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτό δηλαδή, πιστεύω ότι ναι, οι αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα είναι πολύ καλοί φέτος. Θα δούμε φοβερό μπάσκετ, εγώ αυτό έχω να πω. Θα δούμε φοβερό μπάσκετ, πραγματικά. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που έβγαλα από τη χθεσινή βραδιά. Ανεξαρτήτως ποιος κέρδισε, πάντα σε αυτά τα παιχνίδια οι λεπτομέρειες κρίνουν τον νικητή. Όχι σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σε αρκετά παιχνίδια οι λεπτομέρειες. Στον Ολυμπιακό είχαμε και μια μεγάλη επιστροφή. Το Σάσα Βεζένκοφ, συμπαίχτης και δικό σου παλιότερα, χαμογελάς και γενικά ο Σάσα Βεζένκοφ έδειξε ότι είναι ένας αθλητής, πέραν από την ποιότητα που διαθέτει, είναι και ένας αθλητής που γενικά σέβεται το χώρο του μπάσκετ. Εντάξει, μιλάμε για το πόσο καλός είναι, πόσο καλός αθλητής είναι και πόσο καλός παίκτης είναι, δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω το δείχνει ο ίδιος κάθε μέρα. Πραγματικά το ξεκίνησε αυτός από εκεί που το έχει αφήσει πριν φύγει για το NBA. Αλλά μιλάμε για ένα παιδί που είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετικό παιδί. Φαίνεται κιόλας από αυτά που λέει συνεντεύξεις και το πώς διαχειρίζεται τα πράγματα μέσα και έξω το γήπεδο. Οπότε πραγματικά ότι το εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είναι υγιής και τα υπόλοιπα. Και το κάνει πράξη. Ό,τι λέει εκτός γηπέδου, νομίζω το κάνει πράξη και εντός γηπέδου όσον αφορά όχι το μπασκετικό κομμάτι, αλλά γενικότερα και αυτά που λέει εκτός. Πέραν ότι είδαμε ένα πολύ καλό μπάσκετ χθες και ότι αυτό προσδοκούμε να δούμε ακόμη καλύτερο στο μέλλον από τις δύο αυτές ομάδες και γενικότερα και από όλες τις ομάδες θα δούμε, γιατί η μία τραβάει την άλλη, βέβαια είναι πολύ μεγάλη διαφορά θεωρώ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά όμως βλέπουμε ότι αρκετές ομάδες έχουν δυναμώσει. Βλέπουμε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα παίχτες όπως ο Εβάν Φουρνιέ που επέστρεψε, όπως ο Ναν πέρυσι που ήρθε στον Παναθηναϊκό, ο Οσμάν επίσης που και αυτός ήρθε στην Ελλάδα. Σημαντικό. Εντάξει, όπως είπα και πριν, το επίπεδο νομίζω ανεβαίνει. Πάει από το καλό στο καλύτερο. Πολύ μεγάλες κινήσεις, όλες. Και μένει μόνο να δούμε τα παιχνίδια. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Μιχάλης Λούτης. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας απόψε. Σε ευχαριστώ εύχομαι καλή επιτυχία στην πρώτη αγωνιστική στην Ευρώπη. Την Τετάρτη, φίλες και φίλοι, όλοι στο Δημήτριο Στόφαλο στηρίζουμε τον Προμηθέα και την νέα προσπάθεια που κάνει για να κάνει μια καλύτερη σεζόν από την προηγούμενη φέτος. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε και πάλι.